προεκλογικά. Ο πρώτος στόχος ήταν να κουβεντιάσουμε με όλα τα σωματεία. Ο δεύτερος στόχος, με τις ανδρικές ομάδες εννοώ τα σωματεία όλα, και ο δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε κουβέντα με τις ακαδημίες, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι δύναμη έχουμε αυτή τη στιγμή, ποιες ακαδημίες μπορούν να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που θέλουμε να διοργανώσουμε, να ακούσουμε τις προτάσεις τους, να τους πούμε τις δικές μας και να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και, όπως είπαμε, και όλα τα σωματεία, όλες οι ακαδημίες εδώ, να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, ήταν, όπως είπατε, και στις 13 ακαδημίες. Νομίζω ότι είναι 14 όλες και όλες το νόμο, ή 15, μία-δύο ακαδημίες αν δεν ήρθανε. Όπως διαπιστώσατε και εσείς, η συζήτηση ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Όλες οι ομάδες είχαν τις προτάσεις τους, τις καταγράψαμε. Σε ένα από τα επόμενα διοικητικά συμβούλια θα τις κουβεντιάσουμε, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όπως έχουμε πει, θα κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα, θα ενημερώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τα σωματεία που έχουν ακαδημίες για τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, την προκήρυξη, ώστε να μπορούν και αυτοί να οργανωθούν και να κάνουν ένα προγραμματισμό όσον αφορά τις ακαδημίες τους. Ναι, θα λάβουν μέρος K16, K14 και... Ναι, όπως είχαμε δεσμευτεί, καταρχήν, όπως γνωρίζετε, αλλάξαν οι ονομασίες όσον αφορά τα παιδικά πρωταθλήματα. Θα υπάρχει το πρωτάθλημα των K16, πρωτάθλημα K14 και πρωτάθλημα K12. Το είχαμε δεσμευτεί ότι θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στα παιδικά, στα τμήματα ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε για πρώτη φορά το εγχείρημα να κάνουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και πρωτόγνωρο για μας και για τα σωματεία, αλλά βλέποντας τη θέληση των σωματείων να συμμετέχουν και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, ίσα-ίσα εμείς θα τραβήξουμε μπροστά για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, ναι, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στην ημερομηνία, τις προτάσεις ακούσαμε, αλλά όπως είδατε κι εσείς, τα περισσότερα σωματεία θέλουν το πρωτάθλημα να ξεκινήσει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα βάλουμε κάτω τις ημερομηνίες, γιατί όπως γνωρίζετε, τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει και το πρωτάθλημα των ανδρών, νωρίτερα είναι το κύπελο, οι τρεις αγωνιστικές του κυπέλου. Οπότε θα κοιτάξουμε να βρούμε μια χρυσή τομή, γιατί καταλαβαίνετε, για να γίνουν όλα αυτά τα πρωταθλήματα ταυτοχρόνως, στο ανδρικό, το παιδικό και το κύπελο, χρειάζονται διαιτητές. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ποσότητα των διαιτητών που είναι μικρή στο νομό μας. Κινούμαστε στην κατεύθυνση το να κάνουμε νέους διαιτητές. Κάναμε και μία έκκληση και στα σωματεία να μας βοηθήσουν σε αυτό. Θα δούμε, θα δημιουργήσουμε καινούργια σχολή διαιτησίας, να βγουν καινούργιοι διαιτητές. Καταλαβαίνετε ότι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε διαιτητές ώστε να μπορούν να σφυρίζουν τα παιχνίδια. Και η επόμενη συνάντηση πότε είναι με τα σωματεία? Δεν έχουμε καθορίσει κάποια συνάντηση. Εμείς αυτό που είπαμε ότι θα γίνουν τρεις συναντήσεις με τις ανδρικές ομάδες και με τις ακαδημίες. Το κάναμε πράξη, έχουμε καταγράψει όλες τις θέσεις του. Ήδη στα διοικητικά συμβούλια συζητάμε αυτές τις προτάσεις. Ενδεχομένως προς τα τέλη Αυγούστου να ξαναγίνει μία συνάντηση με τις ακαδημίες για να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.